Βελτιωμένη είναι η εικόνα του τουρισμού στην Ελλάδα το πρώτο πεντάμινο του 2023, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξάνονται κατά 30,7%, ενώ η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και στην πόλη της Καβάλας, όπου το καλοκαίρι του 2023 ενδέχεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Νομίζω ότι είναι αναμενόμενα αυτά τα νούμερα από τη στιγμή που βλέπουμε ότι στις πύλες εισόδου της χώρας τα νούμερα ήδη για το πρώτο εξάμηνο πλησιάζουν σχεδόν την πολύ καλύτερη χρονιά του 2019 και σε κάποιες περιοχές έχουν ξεπεράσει τους ξένους τουρίστες και επισκέπτες που έχουν έρθει στην περιοχή μας. Όταν βλέπουμε επομένως το ίδιο το αεροδρόμιο της Καβάλας να ανακοινώνει για το πρώτο εξάμηνο ένα 36% αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού, κυρίως από Γερμανία και Πολωνία, όταν βλέπουμε οι πύλες του οδικού τουρισμού, Νυμφέας, Κήπη, Καστανιές, πραγματικά να σπάνε το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Επομένως, πράγμα που σημαίνει ότι εκατομμύρια ουσιαστικά τουρίστες έρχονται στη χώρα μας, έρχονται στην περιοχή μας. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα αποτυπωθεί επομένως και σαν νούμερο στις εισπράξεις και στα κέρδη των επιχειρήσεών μας, να το πω έτσι απλά. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα για να κάνουμε τον απολογισμό μας. Σίγουρα τέλος Σεπτεμβρίου με Οκτώβριο, που εκεί θα τελειώνει η καλοκαιρινή σεζόν, θα μπορέσουμε να δούμε το σύνολο και την συνολική εικόνα του πώς τελικά εξελίχθηκε η τουριστική περίοδος. Εμείς πάντως αισιοδοξούμε και τα μηνύματα είναι ότι τουλάχιστον μέχρι και τις περίπου 20 Σεπτεμβρίου οι πληρότητες των τουριστικών καταλυμάτων είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Άρα θα σπάσουμε και αυτό το ρεκόρ της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου και εκεί που λέγαμε ότι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου τελείωνε ο τουρισμός, θα δούμε κάτι παραπάνω φέτος. Και από εκεί και πέρα πραγματικά ενώ υπάρχουν κάποιες γκρίνιες ότι ο κόσμος δεν ξοθεύει, οι τουρίστες που έρχονται είναι λίγο κουμπωμένοι, θέλω να ελπίζω ότι στη συνέχεια τελικά αυτό το στοιχείο θα ανατραπεί και πλέον σαν νούμερο εισόδου τουριστών να το δούμε και σαν έσοδο και στα κέρδη των επιχειρήσεών μας. Σημαντικό ρόλο ωστόσο στην ενίσχυση του τουρισμού στην πόλη της Καβάλας παίζει και η άφιξη της κρουαζιέρας στο λιμάνι Απόστολος Παύλος, όπου οι φορείς της πόλης κάνουν αρκετές ενέργειες ώστε να αυξηθούν οι κρουαζιέρες στην περιοχή μας τα επόμενα χρόνια. Η σεζόν εκτελήσεται κανονικά. Από πλευράς μας, πρέπει να σας πω, πλευράς του Οργανισμού Λιμένος, θέλω να πω, γιατί υπάρχει πάντα μια συνέχεια, δεν το ξεχνάμε αυτό. Καταβάλλεται κάθε πρόσθετη προσπάθεια για να συνεχιστεί αυτό το momentum. Θα ήθελα να σημειώσετε και για εσάς και για αυτούς που μας ακούν και μας βλέπουν ότι η κρουαζιέρα είναι και μια δραστηριότητα η οποία σε πολλές είναι ευμετάβολη, είναι και ευάλωτη και σε γεωπολιτικές διαταραχές. Κακά τα ψέματα, αυτή την περίοδο το Βορειοανατολικό Αιγαίο ευνοείται από την δυσμενή συγκυρία της Μαύρης Θάλασσας, γεγονός το οποίο μας έχει επιτρέψει να μπούμε δυναμικά στο χάρτη. Το στοίχημα είναι να μείνουμε στο χάρτη της κρουαζιέρας και τα επόμενα χρόνια. Στην κατεύθυνση αυτή να σας πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία εξωστρέφειας σε συνεργασία με τους φορείς της πόλης. Αναφέρομαι στο εμπορικό επιμελητήριο αλλά και στη δημοφέλεια από την πλευρά του Δήμου. Υπάρχει ένα τριμερές σχήμα που ίσως γνωρίζετε, το οποίο εστιάζει στην κρουαζιέρα και είναι και ένα σχήμα το οποίο επανειλημμένα έχω πει είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Είναι μια συνεργασία η οποία εκτελήσεται όλο και θετικότερα. Έχουμε ήδη λοιπόν ξεκινήσει μια επαφή με το λιμάνι του Μπουργκά στη Βουλγαρία και περιμένουμε σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, θα ανακοινωθούν και συγκεκριμένες ενέργειες με αμοιβαία ωφέλεια για τα δύο λιμάνια που θα μας επιτρέψουν να αυξήσουμε, όπως είπα προηγουμένως, τον βαθμό εξωστρέφειάς μας και βεβαίως έσοδα σε τουριστικό επίπεδο για την πόλη αλλά και για τα καταλήμματά της. Τέλεια.